Στα πηγάδια της Ξάνθης, η τοπική ομάδα και η ΑΕΚ αναδείχτηκαν ισόπαλες 1-1. Ο σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Τζορτζόπουλου όμως επισκίασε κάθε λεπτομέρεια του αγώνα. Ήταν το 17ο λεπτό όταν ο αριστεροπόδαρος άσος της Ένωσης συγκρούστηκε με τον συνονόματό του Σταύρο Λαμπριάκο. Η ιατρική γνωμάτευση, κάταγμα στην αριστερή κνήμη, θα τον κρατήσει εκτός αγώνων για τουλάχιστον 4 μήνες. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στον Τζορτζόπουλο, γιατί ήμουν πρωταγωνιστής στη φάση που τραυματίστηκε. Αν και ήταν ένα κούσιο φάουλ, χτύπημα τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, αν μπορείς να απορριμμένος, θα ήθελα να του ξαναζητήσω συγγνώμη. Περαστικά και να επανέλθει γρήγορα στους αγωνιστικούς χώρους. Κουπέρ, είστε εσύ το σωμένος, δεν κατάλαβα. Είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, αλλά όλοι μαζί θα τον βοηθήσουμε να επανέλθει μετά από αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη. Το τελικό 1-1 διατηρεί το αίτητο της ΑΕΚ, όμως είναι και το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που η Ένωση δεν γεύτηκε την νίκη. Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε. Είναι καλό το ότι παραμένουμε αίτητοι, αλλά για να προχωρήσουμε πιο ψηλά πρέπει να κάνουμε και νίκες. Έχουμε δύο εβδομάδες τώρα, δύο αγωνιστικές που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Πρέπει τώρα οπωσδήποτε να πάρουμε τους τρεις πόντους της νίκης στο επόμενο παιχνίδι εντός έδρας για να συνεχίσουμε και να ανεβούμε ακόμα πιο ψηλά. Εντάξει, νομίζω το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Θέλαμε να κερδίσουμε. Δεν μπορέσαμε. Βέβαια και είναι μια καλή ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στην Ξάνθη όταν στο 33 ο Μπάμε ωραίο τακουνάκι βρήκε τον Μαχράτζε, το σουτ του οποίου από διαγώνια θέση έφυγε out. Στο 39 το μακρινό σουτ του Ασουνσάο δεν δημιούργησε την παραμικρή ανησυχία στον Αναστασόπουλο. Στο πρώτο ημίχρονο οι φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες ήταν λιγοστές, με την Ένωση να δείχνει επηρεασμένη από τον τραυματισμό του Τζορτζόπουλου. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους. Υπεύθυνος γι' αυτό ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα, που με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ ευνηδίασε τον Μιχαηλίδη για το 1-0. Για άλλη μια φορά ο αντίπαλος χωρίς να κάνει ευκαιρίες πέτυχε ένα γκολ και όπως η Θεσσαλονίκη χάσαμε εμείς δύο βαθμούς. Η ΑΕΚ αφυπνίστηκε και στο 50 έφτασε μια ανάσα από το 1-1, όμως ο Ρούσεφ νικήθηκε στο τέτα-τέτα από τον Αναστασόπουλο. Ενώ στη συνέχεια της φάσης και μετά την απομάκρυνση της άμυνας της Ξάνθης, από τη σέντρα του Ρούσεφ ο Λιμπερόπουλος σούταρε άστοχα. Τρία λεπτά αργότερα και πάλι ο Λιμπερόπουλος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο στο φάουλ που επιχείρησε. Στο 72ο λεπτό όμως ήρθε η σοφάριση για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Λεωνίδα Καμπάνταη. Με εκτέλεση φάουλ του Ασουνσάο, η κεφαλιά του Κατσουράνη αποκρούστηκε από τον Αναστασόπουλο, αλλά στην επαναφορά ο Καμπάνταης έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία.